στην πολιτική επικαιρότητα ξανά για να συναντήσουμε τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας, κύριε Ζαχαριάδη. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Καλή χρονιά, καλή σεζόν και σύντομα σας δω από κοντά, κύριε Πολύζο. Γιατί... Αμήν, αμήν. Εκεί στη γειτονιά της Θεσσαλονίκης, στη Βέρεια που βρίσκεται σήμερα ο κύριος Τσίπρας, είπε ότι είναι απερχόμενος πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης και εσείς βλέπετε στον ΣΥΡΙΖΑ και εκλογές πολύ νωρίτερα. Δηλαδή άκουσα κάποιες δηλώσεις ότι μπορεί και πριν την ψήφιση του προϋπολογισμού να έχουμε εκλογές. Γι' αυτό και γίνεται έτσι ευνηδιαστικά η συζήτηση περί αλλαγής του εκλογικού νόμου. Τι εκτιμήσεις κάνετε για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα? Εννοώ πολιτικά πώς θα εξελιχθούν, γιατί τα άλλα θα τα πιάσουμε μετά, είναι ζωφερά έτσι κι αλλιώς και το ξέρουμε. Κύριε Πολύζο, δεν μπορώ να είμαι μάτης, αλλά δεν μπορώ να έχω και καμία εμπιστοσύνη στον κύριο Μητσοτάκη. Ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης πριν από 15 μέρες μας είπε στη Βουλή ότι θα περάσουμε μαζί αυτόν τον χειμώνα, ότι δεν κάνει πίσω, θα πάρει το πολιτικό κόστος. Αυτός ο οποίος μας είπε πριν φύγουμε για διακοπές το καλοκαίρι, όσοι μπόρεσαν να πάνε διακοπές, όχι από τους βουλευτές, από τους πολίτες λέω, ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, είναι ο ίδιος κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος μας διαβεβαίωνε ότι δεν θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Να σας δώσω τρία παραδείγματα, κύριε Πολύζο, με ερωτήσεις συναδέλφων σας, για να δείτε το μέγεθος της υποκρισίας και της εργαλειοποίησης των θεσμών. 12 Δευτέρου 2022 ρωτάει ο δημοσιογράφος, υπάρχει περίπτωση να αλλάξετε ξανά τον εκλογικό νόμο? Απαντάει ο κύριος Μητσοτάκης. Καμία. Έχουμε εκλογικό νόμο. Με αυτόν τον εκλογικό νόμο θα πάμε στις εκλογές. Με αυτόν τον εκλογικό νόμο εκτιμώ θα κερδίσουμε τις εκλογές. 21-9 αυτόν τρίτα. Που είχαν ψηφίσει, λέτε, στην αρχή της. Ναι. Το δικό τους αλλάζουν. Δεν αλλάζουν άλλον. Το δικό τους. 29 Τρίτου 2022. Θα αλλάξουν εκλογικό νόμο στην πορεία προς τις εκλογές. Κύριος Μητσοτάκης, ποιον να αλλάξουν, αφού έχουμε εκλογικό νόμο? Μου λέτε αν θα ξανααλλάξω τον εκλογικό νόμο? Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Είμαι ένας υπεύθυνος θεσμικός πολιτικός, ο οποίος έχει μάθει να πορεύεται με κανόνες. Αυτό μας έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης. 14/6, μέσα στο κατακαλό καιρό. Έχετε μετανιώσει καθόλου για τον εκλογικό νόμο που φέρατε, ο οποίος απαιτεί ένα αρκετά υψηλό ποσοστό για να πάρει κανείς αυτοδυναμία, δηλαδή απαιτεί περίπου 37-38%, ενώ ο προηγούμενος και με 35% μπορείς να δώσει αυτοδυναμία? Απαντάει ο κύριος Μητσοτάκης. Μου ζητάνε να προσαρμοστώ, επειδή έχω ακούσει αυτές τις κουβέντες, να πάμε να αλλάξουμε ξανά τον εκλογικό νόμο. Είμαστε σοβαροί, ρωτάει ο κύριος Μητσοτάκης. Τα ξαναρωτάει, για να πείσει ότι είναι σοβαρός. Είμαστε σοβαροί, θα αλλάξουμε τους κανόνες του παιχνιδιού ανάλογα με το τι μας συμφέρει? Αυτά, κύριε Πολύζο, τα λέγει ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν τα λέω εγώ που είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα βγάζει η κυρία Μπακογιάννη, τον κύριο Γεραπετρίτη, κορυφαίους υπουργούς, τον κύριο Βορύδη, να λένε ότι θα αλλάξουν. Τι εμπιστοσύνη μπορεί να έχει από τους ανθρώπους? Εδώ δεν έχουμε ένα πολιτικό σύστημα που να σέβεται τον εαυτό του. Δεν σέβονται το Σύνταγμα, το τσαλακώνουν. Να σου πω κάτι, κύριε Πολύζο. Ο συνταγματικός νομοθέτης αρχές του 2000 έκλεισε την πόρτα στο ενδεχόμενο σήμερα κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλάζει για τον εαυτό του τον εκλογικό νόμο. Μια δημοκρατία το ίδιο. Και έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης από το παράθυρο, τσαλακώνοντας όλες τις θεσμικές διαδικασίες, και αλλάζει το νόμο που ο ίδιος είχε φέρει, λέγοντας ότι οι πρώτες εκλογές που θα ψηφίσει ο ελληνικός λαός δεν έχουν κανένα νόημα. Μιλάμε για πολιτικό κινησμό. Και βεβαίως να ξέρουν ότι όποιον εκλογικό νόμο και να φέρουν, το δεύτερο κόμμα δεν γίνεται πρώτο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτος στις εκλογές, ο Αλέξης Τσίπρας θα πάρει το βράδυ των εκλογών την πρώτη εντολή και θα συγκροτήσει προοδευτική κυβέρνηση. Θα σκάψουν το λάκκο μέσα στον οποίο οι ίδιοι θα πέσουν. Μάλιστα. Τώρα, εσείς τα βλέπετε όλα μαύρα και στους χειρισμούς που κάνει η κυβέρνηση στην ενεργειακή κρίση. Φαντάζεστε ότι κάπως θα έχουν σχέση με τα προηγούμενα τα μέτρα που θα ανακοινώσει στη Θεσσαλονίκη? Δεν ξέρω, κύριε Πολύζο, τι θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη. Ξέρω όμως ότι αυτά τα οποία μας ανακοίνωσε πέρυσι στη Θεσσαλονίκη δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Τι μας είπε πέρυσι ο κύριος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη? Ότι έχει πάρει μέτρα
και δεν θα υπερβούν οι αυξήσεις τα 1 με 2 ευρώ στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Θυμίζω ότι πριν πάμε στο πόλεμο είχαμε αυξήσει τους λογαριασμούς σχεδόν διπλάσιοι και μετά πήγαμε τριπλάσιοι. Άρα λοιπόν δεν τα βλέπουμε εμείς όλα μαύρα, ούτε θέλουμε να τα βλέπουμε όλα μαύρα, ούτε θέλουμε όλα να είναι δύσκολα, αλλά τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Επίσης δεν μας είπε πέρυσι η Διεθνή Κρίση Θεσσαλονίκης ότι σκέφτεται να πουλήσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΔΕΗ, να το δώσει σε ιδιώτες. Το έκανε μετά, το έκανε στα κρυφά, στα μουλοχτά. Ενώ εδώ και ένα χρόνο μεγάλες χώρες με συντηρητικές κυβερνήσεις παρεμβαίνουν και κρατικοποιούν, θέτουν κάτω από την ομπρέλα του δημοσίου τις επιχειρήσεις ενέργειας για να ασκήσουν τον κοινωνικό τους ρόλο. Δηλαδή, ο Μακρόν, ο οποίος το κάνει αυτό στη Γαλλία, έκανε την EDF 100% κρατική. Τι είναι, Σιριζέος είναι? Οι Τόρις στο Ηνωμένο Βασίλειο, πολλές επιχειρήσεις ηλεκτρισμού, παρεμβαίνει το κράτος. Τι είναι, Σιριζέ είναι οι Τόρις? Και σε πολλές άλλες χώρες κυβερνά η δεξιά. Επειδή με ρωτήσατε όμως αν τα βλέπω όλα μαύρα, θέλω να δείτε εσείς τις καθημερινές τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος με τη διαπραγμάτευση που πέτυχαν στην Ισπανία και στην Πορτογαλία οι πρωθυπουργοί τον Μάρτιο του 2022, τότε που ο κύριος Μητσοτάκης δεν διεκδίκησε να μπει στην εξαίρεση που πήρε η Ιβηρική Χερσόνησος λόγω της γεωγραφικής απομόνωσης. Λες και κύριε Πολίζο, τα Βαλκάνια που είναι η Ελλάδα έχουν σύνορα με το Βέλγιο και με το Λουξεμβούργο. Και να δούμε και τις τιμές στην Ελλάδα και να μου πείτε, έχω δίκιο που φωνάζω? Έχω δίκιο ή διαμαρτύρομαι ή έχω άδικο? Μάλιστα. Λοιπόν, ελάτε να κλείσουμε με τις παρακολουθήσεις. Εσείς λέτε για όσες περιπτώσεις και αν μας πούν, εμείς ζητούμε αποχαρακτηρισμό των εγγράφων και να δούμε τι πραγματικά έχει συμβεί. Εσείς εκτιμάτε ότι αυτή η ιστορία δεν θα τελειώσει στα δύο πρόσωπα που αποκαλύφθηκε ότι παρακολουθούσαν οι υπηρεσίες, ενώ Ανδρουλάκη Κουκάκη? Κύριε Πολίζο, διάβασα στην εφημερίδα Καθημερινή ότι υπάρχει σοβαρή υποψία ότι παρακολουθούνται αρκετοί ακόμα βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Με αυτά τα οποία μας έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης, καταλαβαίνω ότι θα μπορούσε ένα παρακράτος μέσα στον πυρήνα του ίδιου του κράτους να παρακολουθεί τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη, την κυρία Σακελαροπούλου, τον υπουργό των εξωτερικών, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ο ίδιος να μην το γνωρίζει. Δεν το πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι γνώριζε τα πάντα. Αλλά εν πάση περιπτώσει λέω ότι λέει ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης και αναπαράγω τη λέει η εφημερίδα Καθημερινή. Νομίζω όμως ότι είμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή για τη δημοκρατική και θεσμική λειτουργία της χώρας και υιοθετώ και συμφωνώ απολύτως με αυτό το οποίο είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος προέρχεται βεβαίως από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι κανένας Σιριζέος, ότι το ζήτημα της διαφάνειας δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από το απόρριτο. Όπως επίσης επικαλούμε τα γραπτά του κύριου Προκόπη Παυλόπουλου, επίσης δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, του Βαγγέλη Βενιζέλου, είναι ο Βαγγέλης Βενιζέλος ΣΥΡΙΖΑ, ο καθηγητής Αλιβιζάτος, ο καθηγητής Κοντιάδης, ο καθηγητής Σωτηρέλης, όλοι αυτοί είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ υπάρχει ένας κοινός τόπος σε κάθε δημοκράτη πολίτη, σε κάθε δημοκρατικό πολιτικό. Δεν μπορούμε να πολιτευόμαστε με κοριούς. Μας αξίζει η Ελλάδα να είναι μια ευρωπαϊκή φιλελεύθερη δημοκρατία. Αυτά είναι σκοτεινά πράγματα. Και ως τέτοια, η ηθική αυτουργή και οι εκτελεστές αυτής της κατάστασης πρέπει να τιμωρηθούν δημοκρατικά, ηθικά, αξιακά, όπως αρμόζει. Πρέπει να περάσουν στο περιθώριο και στην πολιτική απαξία. Ευχαριστούμε θερμά. Γεια σας κύριε Ζαχαριάδη. Να είστε καλά. Είστε επανειδήν. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ.